Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, εσείς? Ωραία, ωραία και εμείς. Ένα ακόμα παιχνίδι, Ανδρέα, που το οποίο το πήγατε στις λεπτομέρειες. Πήγε στις λεπτομέρειες. Συνήθως είτε χάνετε, είτε συνήθως κερδίζετε με κάποια διαφορά. Στο τέλος έρχεται μια ισορροπία και πάρε τελευταίο σου, τελευταία επίθεση, πάντε παράταση. Είναι τυχαίο? Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Ανδρέα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σε ακούμε καλύτερα. Ναι. Ωραία, τώρα μας έχουμε κάποιες αδυναμίες. Δεν είναι τυχαίο. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε μάτι δεν είσαι ίδιος. Ούτε το ρόστερ μας είναι ίδιο. Είχαμε δύο τραυματισμούς. Στην ουσία δεν είμαστε κάθε φορά η ίδια ομάδα. Αλλά τουλάχιστον καταφέραμε σε ένα μάτι που στο τέλος πήγε ισοπαλία να το πάρουμε. Συνήθως χάνουμε αυτά τα μάτς τον τελευταίο μήνα και είμαστε ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. Εντάξει, εντός κυρίως τα παίρνετε, δηλαδή και προχθές κερδίσατε τελευταία λεπτά και ένα ακόμα παιχνίδι τον Απόλλωνα Πάτρας. Αλλά είναι το φαινόμενο το ίδιο ότι συνήθως πάει στις λεπτομέρειες, πάνε τα παιχνίδια σας. Είτε... Ναι, έτσι είναι. Είτε με τη θετική έννοια ξέρεις ότι παίζετε ίσως και με πιο καλούς αντιπάλους και το παλεύετε και το πάτε τις λεπτομέρειες, είτε με την αρνητική ότι και με πιο αδύναμους αντιπάλους δυσκολεύεστε να ξεφύγετε, να πάρετε διαφορά και να την κρατήσετε. Δεν κρυβόμαστε. Δεν έχουμε την ομοιογένεια που θα θέλαμε. Και είναι κάτι που παίρνει αρκετούς μήνες για να γίνει. Είμαστε ήδη καλύτερα από ό,τι ήμασταν στην αρχή. Ναι. Και στα φιλικά αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τους αυτοματισμούς και επιθετικά αλλά και αμυντικά που θα θέλαμε ή που θα μπορούσαμε να έχουμε για το ρόστερ που έχουμε σαν ομάδα. Οπότε προσπαθούμε να παίρνουμε τις νίκες που χρειάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε κόστος. Και ακόμα και αν το μάτς πάει παράταση, αν είμαστε μπροστά και το χάσουμε, αν χάνουμε σε όλο το μάτς, προσπαθούμε να πάρουμε τη νίκη για να έχουμε μια καλή πορεία στη συνέχεια και να έχουμε ευκαιρία να βελτιωθούμε. Αυτό τώρα που λες και είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είστε μαζί εδώ και τρεις μήνες τουλάχιστον, έτσι. Και παρόλα αυτά, ναι, λες ότι η ομοιογένεια ακόμα θέλει πολλή δουλειά. Άρα να υποθέσουμε ότι μετά τους 4-5 μήνες θα δούμε τον καλύτερο ΠΑΟΚ που μπορείτε να βγάλετε μες στο γήπεδο. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι οι ομάδες που κρατάνε το ίδιο ρόστερ ή το ίδιο ρόστερ κατά 60-70% κάθε χρόνο είναι ομάδες που μπορούν να το κάνουν αυτό από το ξεκίνημα της σεζόν. Να ξεκινήσει η χρονιά τους και να, οι καινούργοι να μπουν γρήγορα και να υπάρχουν αυτοματισμοί. Όταν μια ομάδα αλλάζει 6-7 καινούργιους παίχτες όπως εμείς φέτος, το οποίο είναι φυσιολογικό, και όταν αυτοί οι παίχτες δεν είναι εμπειροί, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε στην Ευρώπη, κάποιοι παίζουν πρώτη φορά, είναι ακόμα πιο δύσκολο να τα βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά αυτά που είμαστε εδώ, ξέρουμε το πρωτάθλημα ή ξέρουμε τον προπονητή, έχουμε ξανασυνεργαστεί μαζί του κτλ. Και αυτό σίγουρα παίρνει τη μισή χρονιά. Είναι καλά τα ψέματα, θα σου πω ψέματα αν είναι λιγότερο. Σε κάποια μάτς το έχουμε κάνει και ολόκληρο το μάτς και κερδίσαμε ή και δύο-τρία μάτς συνεχόμενα, αλλά είναι κάτι που παίρνει καιρό και θεωρώ ότι μετά το μισό της χρονιάς θα μπορούμε να πούμε ότι κερδίζουμε από τους αυτοματισμούς μας. Άρα μισό λεπτό. Η σκληρή κριτική που ασκείται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και εντάξει, κυρίως στους ξένους, για τη σκληρή κριτική θα έδινες την ίδια απάντηση? Ότι είναι νέοι, ότι χρειάζεται προσαρμογή, ότι παίζουν πρώτη φορά στην Ευρώπη κάποιοι από αυτούς? Είναι η ίδια απάντηση που θα έδινε? Κοιτάξτε, είναι γεγονός αυτό, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο φανταστικό, είναι ακριβώς τα ίδια λόγια, ας πούμε. Και επίσης ότι καλά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει πληθώρα Αμερικάνων και κάθε χρόνο βγαίνουν παίχτες από κολέγια και κυρίως οι παίχτες που είναι στην Ευρώπη ξένοι είναι Αμερικάνοι, παρόλα αυτά η αλήθεια είναι ότι αναλόγως το budget που διαθέτεις έχεις και την ικανότητα να πάρεις κάποιους παίχτες ανάλογης αξίας. Και μην ξεχνάς ότι βλέπουμε ακόμα και ο Άρης, ας πούμε, που είναι μια ομάδα που πήρε παίχτες με τεράστιο budget, φοβερό κασέ. Είναι παίχτες που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα και κοστίζουν 5 φορές όσο οι ξένοι του ΠΑΟΚ. Άρα θέλω να πω ότι καμιά φορά δεν είναι απόλυτο αυτό και να σου τονίσω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει την υπέρβαση με βάση το budget που έχει και την εμπειρία που έχουν οι ξένοι του αυτή τη στιγμή. Υπέρβαση τι εννοείς? Την υπέρβαση αγωνιστική, όταν έχεις παιδί από κολέγιο που δεν έχει παίξει ποτέ, παίχτη που είναι από Αλφαδίου Ιταλίας, έναν παίχτη που έπαιξε NBA δύο μήνες αλλά δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι καταφέρνει και στέκεται με αξιώσεις και στα δύο πρωταθλήματα που αγωνίζεται, θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία για τα δεδομένα
του Νοεμβρίου, αν θέλεις. Για το επίπεδο συνοχής σίγουρα έχει επηρεάσει και η απουσία του Μαργαρίτη, έτσι δεν είναι? Έχει επηρεάσει πάρα πολύ η απουσία του Μαργαρίτη, γιατί είναι ένα παιδί που είναι χρόνια στην ομάδα, ξέρει τον προπονητή, κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είναι ακόμα ένας playmaker στη θέση 4, ξέρει να διαβάζει, να πασάρει, έχει λύσει και με shoot και με drive, παίζει το post, είναι ένας παίκτης φοβερά χρήσιμος για τον ΠΑΟΚ. Και μας έχει επηρεάσει και σίγουρα αν ο Βαγγέλης ήταν μαζί μας από την αρχή, τα πράγματα είναι σίγουρα ότι θα ήταν διαφορετικά και θα είχαμε κάνει περισσότερες νίκες. Άρα, Ανδρέα, είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά να ανεβαίνει, γιατί πράγματι ανεβαίνει. Η εικόνα σας είναι σαφώς πολύ διαφορετική από ό,τι πριν ένα μήνα. Και λιγότερα λάθη, βγαίνει και ποιότητα. Και είναι και φυσιολογικό αυτό που λέμε για παράδειγμα με το Σάιμπερτ. Έτσι δεν είναι? Αυτή η σταδιακή άνοδος που παρουσιάζει και μας δείχνει τώρα ποιος είναι και γιατί επιλέχθηκε. Συμφωνώ απόλυτα, ενώ στην αρχή δεν μπορούσα να βλέπω τα ματήματά του, είχε ένα τραυματισμό, δεν καταλάβαινε το πρωτάθλημα. Προσπαθούμε να το εξηγήσουμε πώς παίζουν εδώ και πώς γίνεται και βλέπουμε ότι έχει το ταλέντο και προσπαθεί πάρα πολύ, πάντα προσπαθούσε. Απλά τώρα μετά από 3 μήνες αρχίζει και του βγαίνει το παιχνίδι. Και έχει αυτοπεποίθηση. Έχει αυτοπεποίθηση και το βγάζει μέσα στο παρκέ και μας δίνει νίκες στο Cyber. Ναι, βέβαια. Αυτό που λες, του εξηγούμε πώς παίζουμε εδώ. Τι ακριβώς σημαίνει, έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία για να μας πεις 2-3 πράγματα που μπορεί να δυσκολέψουν το Cyber, για παράδειγμα. Ωραία, θα σου πω το εξής. Στο NBA υπάρχουν αμυντικά 3 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι ένας παίκτης που κάνει drive, 9 στις 10 περιπτώσεις θα βάλει layup ή θα καρφώσει. Ναι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αμυντικά 3 δευτερόλεπτα, άρα ένας παίκτης παίζει άμυνα δεν μπορεί να μείνει στην ρακέτα, μπορεί να μείνει όσα θέλει. Ναι, στην ρακέτα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, σε καλούς driver όπως είναι ο Cyber, πέφτουν 2 άτομα πάνω του, αναγκάζεται να βρει μια πάσα που μπορεί να μην υπάρχει, παίζουν την άμυνα την πάσα που ψάχνει να βρει και δεν μπορεί να βρει καθόλου χώρους και πατήματα. Ναι. Τώρα το εξηγούμε λοιπόν πώς να κινείται, να βάζει τα πόδια του, να μην κάνει βήματα και να μπορεί να περνάει τον αντίπαλο και να βρίσκει χώρους μέσα από το βίντεο, μέσα από την κουβέντα με τα πιο έμπειρα παιδιά και το καταφέρνει αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Τώρα, πώς βλέπεις, μια και λέμε τώρα για το χθεσινό παιχνίδι που ήταν το ευρωπαϊκό, το επίπεδο αυτής της διοργάνωσης και πού κρατάς το ΠΑΟΚ, τι στόχο βλέπεις να έχει? Απλά την πρόκριση στην επόμενη φάση? Το επίπεδο της διοργάνωσης είναι αρκετά καλό. Θεωρώ ότι έχει πολύ καλές ομάδες. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το EuroCup, γιατί με αυτό μπορεί να συγκριθεί. Ναι. Όχι με την Ευρωλίγκα φυσικά, να είμαστε ξεκάθαροι για το επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και οργανωτικά και αγωνιστικά. Οι ομάδες είναι σε καλό επίπεδο. Είναι οι πρωταγωνίστριες ομάδες στις χώρες που παίζουν. Οπότε αυτό το καθιστά ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και κάποιες γνωστές ομάδες που έπαιζαν Ευρωλίγκα παλιά, όπως η Villarban, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Όπως, και θεωρώ ότι είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο στόχος μας είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό θέλουμε και είναι κάτι που είναι εφικτό αλλά και αρκετά δύσκολο. Ανδρέα, τώρα που πιάσαμε το θέμα του Champions League, ένα θέμα που έχει προκύψει με τις μπάλες, μπορείς να μας το εξηγήσεις στην αρχή, γιατί σαν να μην μπορούσατε να τις πιάσετε, σαν να μην μπορούσατε να τα σουτάρετε. Το έχουν και άλλες ομάδες αυτό, το έχω παρατηρήσει και σε άλλα γήπεδα. Οι μπάλες που σου δίνουν να κάνεις ζέσταμα ή που παίζεις σε άλλα, στο εξωτερικό είναι άπαιχτες στην ουσία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε ομάδα έχει δική της μπάλα, στο δικό της πρωτάθλημα, όπως το ελληνικό. Είναι άλλη εταιρεία συνήθως. Το Champions League έβγαλε κάποιες μπάλες οι οποίες συνήθως δεν προτιμώνται από άλλα πρωταθλήματα. Είναι κάπως σκληρές και χρησιμοποιούσαν πιο παλιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτές οι μπάλες δεν είναι οι μπάλες που έκανες προετοιμασία μαζί 1,5 μήνα. Άρα είναι άπαιχτες. Ξεκίνησε να παίζει μαζί τους τον Οκτώβριο και πρέπει να βγάλεις 1-2 από αυτές για να είναι παιγμένες και να καταφέρεις να παίξεις. Και θεωρώ ότι η αλλαγή στην επαφή από το Σάββατο με Τρίτη που έχεις μια άλλη μπάλα και 2 μέρες μόνο να κάνεις προπόνηση, σε συνδυασμό με ότι μόνο τις χρησιμοποιείς 2 μέρες τη βδομάδα, για καμία ομάδα δεν είναι παιγμένες μπάλες και έτοιμες. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα και με τον χρόνο και αυτό σιγά σιγά θα ξεπεραστεί. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Ναι, θεωρώ ότι ήδη αρχίζουν και προσαρμόζονται όλες αυτό. Έχει περάσει αρκετός καιρός. Ανδρέας, στο πρωτάθλημα ο ρόλος του ΠΑΟΚ, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο σκηνικό? Ντέρμπι, όλα ντέρμπι, εντός εκτός, με οποιονδήποτε. Εντάξει, ας βγάλουμε τους 2 πρώτους. Αλλά με κάθε άλλη ομάδα από το 3 μέχρι τη βάση, όλα σε λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι
το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και όλες οι ομάδες, πρώτον δεν μπορείς να τις υποτιμήσεις. Οι περισσότερες ομάδες περιμένουν, κάνουν 5 προπονήσεις για να παίξουν μαζί στο Σάββατο και να σε κερδίσουν. Οπότε ερχόμενος εσύ από ένα παιχνίδι Ευρώπης έχεις μεν το χρόνο συμμετοχής, το ρυθμό, τον αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και η κούραση ενδιάμεσα. Έτσι κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι και είναι δύσκολο να το κερδίσεις. Όχι απαραίτητα ντέρμπι, αλλά είναι δύσκολο να το κερδίσεις. Θεωρώ ότι με το ρεύμα, για παράδειγμα, είχαμε το ρυθμό για 35 λεπτά. Ναι. Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στο τέλος, όπως είχαμε και στην αρχή που μιλάγαμε, και έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά πήραμε την νίκη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν καλοί παίχτες σε όλο το πρωτάθλημα και μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού για περισσότερο χρόνο και περισσότερα μάτς, τα βάση θα είναι κοντά, θεωρώ. Ανδρέας, σε όποιον φίλαθλο, αυτό το οποίο λες και το εξηγείς, δεν μπορεί να το αντέξει, γιατί έχει μάθει τον ΠΑΟΚ αλλιώς και παλιότερα και πρόσφατα και θέλει να βλέπει τον ΠΑΟΚ να παίζει με το ρύθμο και να κερδίζει 20 πόντους από το ημίχρονο. Και αυτό του βγάζει μετά μια άσχημη διάθεση, μια σκληρή κριτική ή μια αδιαφορία που δεν έχει στο γήπεδο. Τι θα έλεγες, αν μπορείς να πεις κάτι. Θα σου πω το εξής. Ένα παράδειγμα που θα σου δώσω είναι ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέτος με τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν στην Ευρωλίγκα και τα διπλά μάτς μέσα στη βδομάδα θα κάνουν παραπάνω από μία ήττα ο καθένας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές ομάδες, αλλά μπορεί να χάσουν από τη Δόξα Λευκάδας για παράδειγμα ή από τα Τρίκαλα. Αυτό συμβαίνει γιατί το πρωτάθλημα του μπάσκετ γίνεται πιο γρήγορο, πιο ανταγωνιστικό, μπαίνουν περισσότεροι Αμερικάνοι μέσα και είναι ο λόγος αυτός που είναι πιο απρόβλεπτο. Ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα και θέλει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει. Απλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το μπάτζετ που έχει η ομάδα, τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και το αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει ο φίλαθλος ότι οι παίχτες τα δίνουν όλα μέσα μάτς και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να φέρουν την νίκη και ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ με τα δεδομένα που έχει στα χέρια της κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές, θα έλεγα, σε έμψη κολλικό. Μάλιστα. Εντάξει. Βεβαίως εκείνοι θα απαντήσουν και γιατί να έχουμε τέτοιο budget. Εσύ δεν έχεις απάντηση, δεν είναι δική σου δουλειά. Okay, το αφήνουμε στην άκρη. Ναι, ναι, φυσικά. Μαθαίνω ότι είσαι πολύ δίπλα στον Κόνιαρη. Αυτό ισχύει λόγω κοινής καταγωγής από τα Χανιά. Αυτή είναι η βάση της σχέσης της φιλίας ή και κάτι άλλο. Ναι, έχουμε πολλά κοινά με τον Αντώνη γιατί έχουμε μεγαλώσει στην ίδια πόλη, με τους ίδιους τρόπους. Έχουμε αρκετά κοινά. Ναι. Κυρίως αυτό θα έλεγα. Λογικά χαίρεσαι κι εσύ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, που βλέπουν και αυτόν κάθε εβδομάδα να είναι καλύτερος. Έτσι, γιατί πραγματικά είναι κάθε εβδομάδα καλύτερος και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Αν τελειώσει η χρονιά και ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει έναν Κόνιαρη και βασιστεί σε αυτά τα επόμενα χρόνια, είναι ένα τεράστιο όφελος. Είναι τεράστιο όφελος. Ο Αντώνης είναι ένα παιδί που δέχεται την πληροφορία. Ρωτάει, συζητάει, αν του πεις κάτι είναι δεκτικός. Αυτό δεν συμβαίνει με τους περισσότερους μικρούς αθλητές, 19-20 ετών. Οι περισσότεροι είναι ακόμα έφηβοι αντιδραστικοί, δεν δέχονται ή ξέρουν καλύτερα από σένα. Και ο Αντώνης, επειδή ακριβώς είναι τόσο δεκτικό παιδί και πολύ καλό στο χαρακτήρα του και πολύ επαγγελματίας, πηγαίνει στο γήπεδο νωρίς, προσπαθεί κάθε μετά. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του τι θέλει να κάνει με τον μπάσκετ. Γι' αυτό βλέπουμε όλοι την αποδοσή του έτσι και έχει βρει ρόλο, έχει βρει χρόνο και παίζει τόσο καλά και νομίζω ότι αξίζει τέτοια παιδιά να τα βοηθάω και εγώ και οποιοδήποτε ας πούμε είναι στη θέση μου. Και πλέον έχει και σημαντικό ρόλο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, στο αμυντικό κομμάτι τουλάχιστον. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί θεωρώ ότι είναι από τους λίγους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τουλάχιστον που μπορεί να παίξει τέτοια άμυνα στην περιφέρεια και το δείχνει σε κάθε μάτι με κάθε αντίπαλο. Και συνήθως μαρκάρει Αμερικάνους playmaker που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σωστά, σωστά. Κλείνοντας, Ανδρέα, περνάς καλά, το διασκεδάζεις, σου αρέσει εδώ η παρουσία σου στον ΠΑΟΚ? Ναι, περνάω πάρα πολύ καλά. Πραγματικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με αγκάλιασαν και ό,τι ακριβώς συζητήσαμε πριν έρθω ισχύει. Το κίνητρό μου ήταν η Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ και η υψηλή στόχη που έχει και ήθελα να παίξω αυτό το επίπεδο και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος με την επιλογή μου και το καλοκαίρι, αν γύρναγα 4 μήνες πριν, θα επέλεγα πάλι το ΠΑΟΚ, τώρα που ξέρω και τις συνθήκες, κάποιες ώρες νωρίτερα θα έκανε τη συμφωνία. Κατανοητό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά.